Θέλω να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βλασάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων εκεί στην Ιερά Πέτρα. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Αναφορικά με τον απόϊχο των επαφών με στελέχη του Υπουργείου, τι προκύπτει, ποια είναι η επόμενη μέρα? Εμείς τους καταθέσαμε τα προβλήματά μας. Δεν πήραμε κάποια υπόσχεση, έτσι, κάποια δέσμευση, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι ουσιαστικά τους δώσαμε κάποιες προτάσεις για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, έχουμε μείνει με ένα γιατρό ακτινολόγο, ένα καρδιολόγο, ναι, ένα αισθησιολόγο και ένα παθολόγο, ο οποίος είχε δηλώσει παρέτηση. Αυτό σημαίνει ότι η παθολογική κλίνη. Εμείς τους δώσαμε κάποιες προτάσεις, τους είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούμε από τα γύρω νοσοκομεία, όπως και από το Παγνί, ώστε να καλύψουν οι άνθρωποι και αυτές τις υπόλοιπες εφημερίες τους. Στέγη, όπως γνωρίζετε, και φαγητό έχουν. Να δώσουμε και κάποιο εξτρά κίνητρο, να γίνει προσωρινά κάποιο πρώτο μπάλωμα. Γιατί αν προχωρήσουμε σε εκλογές, οι μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες απαιτούμε για παγών, να τελεκωθεί ξανά το νοσοκομείο, παγών, θα γίνει από Σεπτέμβρη. Σωστά. Από Σεπτέμβρη. Είναι ξεκάθαρο. Ο υπουργός σας είπε αναπληρώτρια. Είπε ότι θα κάνει προσπάθεια, όμως δέσμευση πραγματική δεν έχουμε. Έτσι. Είπε όμως υπάρχει μια δέσμευση, προσπάθεια, κεντρική ιδέα, αυτό που μας είπε και ο Νίκος ο Πετάσης, το νοσοκομείο Ιερά Πέτρας δεν θα κλείσει ακριβώς και δεν θα υποβαθμιστεί. Αυτό το οποίο όμως, αυτό ήταν ναι, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα υποβαθμιστεί και δεν θα κλείσει. Όμως αυτό το οποίο εμείς απαιτήσαμε αμέσως από την αρχή είναι το να γίνει αλφα άγωνη ζώνη. Όταν είχαμε πάει το Δεκέμβριο και μιλήσαμε προσωπικά με την κυρία Γκάγκα ο σύλλογος, ήταν κάθετη στο όχι. Αυτή τη φορά, με βάση την παρουσία και την εικόνα την οποία είδα από το νοσοκομείο Ιερά Πέτρας, φυσικά σε αυτό βοήθησε πάρα πάρα πολύ και ο κόσμος, ο οποίος είναι αγανακτισμένος, το αντιλαμβάνεται και είναι απολύτως δικαιολογημένο αυτό, μας είπε ότι θα ξεκινήσει τις διαδικασίες να πάμε σε άγωνη αλφα ζώνη. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ το νοσοκομείο, γιατί γνωρίζουμε για μία πενταετία έχουμε τους γιατρούς που θα είναι το σκαλοπάτι για να ξεκινήσουν την καριέρα τους και φυσικά κάθε πέντε χρόνια όταν θα φεύγει ένας θα έρχεται ο επόμενος. Σε περίπτωση... Δηλώσαμε ότι θέλει να δώσει κίνητρα στους γιατρούς για να έρθουν. Είμαστε ένας ευαίσθητος νομός, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Μας απάντησε ότι ήδη υπάρχει ένα σχετικό νομοσχέδιο το οποίο είναι ακόμα υπό συζήτηση να καταρρευτεί για να δοθούν κάποια έξτρα κίνητρα σε κάποιες περιοχές. Αυτό πρέπει να γίνει πριν τον Απρίλιο, ωστόσο πριν τις εκλογές, όπως πολύ ορθά είπατε. Και αν σταθούμε και σε αυτό που είπε ο Νίκος ο Πετάσης στην εκπομπή μας πριν από λίγο, ότι στην Ιερά Πέτρα η τουριστική σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, καταλαβαίνετε ότι εκεί περί το Μάρτιο, αρχές Απρίλη, η πίεση στο νοσοκομείο ίσως να είναι αυξημένη σε σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Και αν δεν έχει υπάρξει στελέχωση και ενίσχυση, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα πόστα τα οποία είναι κέραια μέσα στο νοσοκομείο, όταν ένας άνθρωπος αναγκαστικά δέχεται όλο το φόρτο και τον burnout αυτό το οποίο περνάει, ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις. Ήδη γνωρίζω γιατρούς μέσα από το νοσοκομείο που το μόνο που απομένει για να παραιτηθούν είναι να βάλουν την ημερομηνία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Είναι Μάλιστα. τεράστιο. Σοβαρό το θέμα. Άρα αναμένουμε άμεσες λύσεις. Άμεσες λύσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βλασάκη. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση.